Δεύτερο τρομολόγιο στο Montana DLC. Συνεχίζουμε την περιπέτειά μας εδώ, κεντρική δυτική Montana. Θα πάμε λίγο Yellowstone σήμερα. Είμαστε ραχτοί εδώ κάτω στην παρκίδα που είχαμε ξεκινήσει ένα προηγούμενο δρομολόγιο εδώ στον US14 που μας είχαν δώσει το κόντι, και θα ανηφορήσουμε για πάνω, φίλε, για Great Falls. Εδώ έχουμε viewpoint για το Yellowstone, μάλλον εδώ είναι η περιοχή του Yellowstone. Θα ανηφορήσουμε για Bozeman, θα περάσουμε μέσα από την πόλη να δούμε τι φάση είναι εδώ το Bozeman. Ανεβαίνουμε στο 90, πάμε για... πως προφέρεται τώρα αυτό, Butte-Butte. Κάτσε λίγο να δούμε γιατί, πού τα βάζαμε αυτά ρε φραράκι. Butte, τουλάχιστον να τις προσφέρουμε καλά τις πόλεις, εντάξει. Butte, στο Butte τι έχουμε εδώ, έχουμε viewpoint. Viewpoint έχουμε στο Butte, έχουμε εδώ κάτω. View viewpoint, πόσο είναι, 465 μίλια. Δεν είναι πολλά τα δρομολόγια αυτά. Butte κάνουμε την παράκαμψη, ανεφορίζουμε στον 15 που μας βγάζει στην Ελένα. Εδώ είχαμε παραδώσει το προηγούμενο δρομολόγιο στη εταιρεία εδώ πάνω. Θα κάνουμε και εδώ την παράκαμψή μας να δούμε την πόλη. Εδώ στην Έλληνα είπαμε αυτό δεν είναι viewpoint, είναι γραφείο έβρεσης εργασίας. Με μπερδεύει μερικές φορές γιατί τα γραφεία έβρεσης εργασίας τα βγάζει μέσα σε πόλεις δίπλα από αντιπροσωπείς, γκαράζ και τέτοια. Τώρα τα βγάζει όπου θέλει, φίλε. Ανεφορίζουμε στον 15. Το 15 μέχρι πού πάει ρε φίλε, μέχρι πάνω εδώ. Εδώ τον είχαμε κάνει το 15 εμείς, γιατί κατεβήκαμε πάνω από το Glacier National Park. Παράκαμψη εδώ, να μπούμε για Great Falls. Εδώ να υποθέσω αντιπροσωπεία. Και στο Great Falls viewpoint. 3 viewpoint μέσα σε 465 μίλια. Μπράβο. Εδώ θα έχει τους καταράκτες αυτούς που μας είχαν πει, τους τρομερούς, μάλλον. Γιατί στο Great Falls μας λέγανε ότι ήταν αυτή. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα φιλαράκι. Τι θα δούμε εδώ στους δρόμους της Montana. Το σημερινό φορτίο είναι χρησιμοποιημένο χαρτί, 15 τόνους. Το δεύτερο από τα 8 νέα δρομολόγια που μας δώσανε τώρα για την, με τη Montana. Και αυτό δύσκολο φορτίο για να βρούμε διαδρομή. Στην ίδια καρότσα που είχαμε πριν. Ενδιαφέρον φορτίο, κοίτα να δεις, φαίνονται τα χαρτιά, φίλε. Το εργαλείο το έχουμε κάνει 6x4. Δεν πήραμε ακόμα τη διπλή, την καμπύρα τη μεγάλη, δεν μας χρειάζεται. Είναι μικρά τα δρομολόγια εδώ πέρα τώρα, 400-500 μίλια. Δεν έχουμε την ανάγκη να την πέσουμε για ύπνο. Να έχουμε μέσα κουζίνες, φούρνους μικροκυμάτων, μπαλκόνι και τέτοια. Το βάλαμε για ένα σκηνάκι American Eagle εδώ, Land of the Free. Αμερικανιά στα full, το μπλε του πάει πάρα πολύ, το Western Star. Έτσι. Λοιπόν, πρώτη κίνηση, πάμε να βάλουμε καύσιμο, όπου βρούμε εδώ. Το πόσμα θα βάλουμε. Τόσο χαρτί ρε φίλε, 15 τόνοι. Εδώ από αυτή την παρκή δεν είχαμε πει, είχαμε ξαναφύγει στο... όταν μας δώσανε στην 1.45 τον US14. Στρίψαμε εδώ δεξιά, εμείς τώρα θα το κόψουμε αριστερά εδώ, να φύγουμε πάνω για Montana.
7 και 10 το πρωί. 7 και 10 και έχει κίνηση, ρε. Για εσάς μάγκες, ποιες είναι οι εντυπώσεις σας, αν το έχετε παίξει το καθόλου το Montana DLC, ή αν έχετε δει κανένα βιντεάκι ή το βιντεάκι το προηγούμενο που κάναμε εδώ στους επικίνδυνους δρόμους. Μόνο και μόνο αυτό, αν δεις εκεί, θες να το παίξεις το DLC, δεν μπορείς. Πάλι σπάρε, φίλε, είναι εδώ. Αυτά είχαμε περάσει την προηγούμενη φορά. Ε. Όχι, την προηγούμενη φορά τα είχαμε βρει από εδώ. Έχουν και εδώ. Γι' αυτό το είχαν και στο μπλοκ τους. Έχει πολύ γεωθερμία εδώ το γιόλος τώρα, φίλε. Η θέση το έχει από κάτω. Οι βίσονες φιλαράκι πίνουν το νερό τους στο ποτάμι εδώ. Κοίτα εδώ να δεις βίσονες. Εδώ τώρα θα έχει είσοδο όπως πριν. Μας κόψει πρόστιμο δηλαδή, γιατί δεν αφήνουν φορτηγά. Με το δρόμο μάγκες που κάναμε στο προηγούμενο δρομολογιό με το πέρασμα εκείνο, έχουν ξετρελαθεί όλοι. Όλοι από εκεί ανεβάζουν φωτογραφίες τώρα για τη Μοντάνα. Μόλις το πήραν χαμπάρι, πήγαν όλοι εκεί. Πολύ τουρισμό, ρε φιλαράκι, εδώ πάνω. Yellowstone souvenirs. Εντάξει, δεν έχω δει κανέναν να πάει προς τα ανατολικά στη Μοντάνα. Γυρνάνε όλοι εδώ πάνω. Εντάξει, θα φτάσεις και εκεί. Αλλά είπαμε, θα δούμε πρώτα τα βουνά και μετά θα κατέβουμε κάτω στις πεδιάδες. Να δούμε τις αγροτικές περιοχές και τις... Ούτε αυτό το έχω καταλάβει εδώ πέρα. Δεξιά είδα τη διάγραφα στην πινακίδα. White Crosses, λέει, οι λευκοί σταυροί αντιπροσωπεύουν τους θανάτους, λέει, εδώ στο highway. Δεν είδα κανένα λευκό σταυρό, ρε φίλε. Τι θέλει να πει ο ποιητής τώρα? Σαν τα εκκλησάκια που κάνουμε εμείς εδώ. Θα δούμε στην πορεία, άμα δούμε κανένα λευκό σταυρό, το έχουμε κατά νου. Ωραία το πιέρε φαράκι.
Quake Lake. Για λίμνη είναι το viewpoint για το Yellowstone, θα δούμε τώρα. Ωραία, το πήρε φίλε και γουστάρει να οδηγήσει εδώ. Αβαρία έπαθε αδερφός στο Yellowstone φίλε, εδώ να πάθεις αβαρία να σε φάνει οι αρκούδες που λέει. Οπ. Την νερά τη ρουγάζει είναι αυτά εδώ. Ω φιλαράκι, το νερό τα σπάει εδώ. Στη λίμνη. Πολύ ωραίο σκηνικό. Εδώ μόλις κατέβουμε θα βγάλουμε μια φωτό αριστερά, εδώ έχει κάτι παρκίδες καλές. Earthquake Lake. Τι λέει ρε μεγάλη, έχουν πει τέτοια. Εδώ να υποθέσω είναι το viewpoint. Εδώ είναι το viewpoint του φλαράκι. Από ψηλά. Λίμνη Earthquake. Τι λέει ρε φίλε που σεισμό έγινε αυτή η λίμνη δηλαδή. Κοίτα να δεις, δεν κλείνει τώρα. Δεν κλείνει το κουτάκι αυτό δεξιά ρε φίλε τώρα, μας κόβει τη θέα. Κλασική περίπτωση, ε. Λίμνη, νησάκια, ψάρεμα, βουνό. Μπράβο, να πιεις τον καφέ σου εδώ πάνω στο καφέ, τι είναι αυτό, παρατηρητήριο. Τέτοια φάση. Κοίτα κάτω πως φαίνεται, δέντρα μέσα στη λίμνη. Άστα και το σκηνικό. Πολύ ωραία. Έρχεσαι εδώ, αφήνεις το τροχόσπιτο, παίρνεις τη βάρκα και πας για ψαρεματάκι. Πολύ καλό φτιαγμένο. Εδώ παραπάνω τι είχε, εταιρείες είχε ρε φίλε. Ναι. Να μην τι ήταν αυτά, ορχή ήταν αυτά.
Τα παρατηρητήριο είναι αυτό το φιλαράκι. Από κάτω θα το πάρουμε φωτό. Κάτσε εδώ, μην φάμε κανένα κουλουνάκι. Αλλά είπαμε, επαγγελματίες φίλε. Μπράβο, την είδαμε και την Earthquake Lake. Καρφί για Μπόσμαν φιλαράκι. Έχουμε πέρασμα από εκεί. Θα βάλουμε καύσιμο και στον Μπόσμαν. Εσείς μάγκες τι γουστάρετε πιο πολύ, βουνό ή θάλασσα, ή λίμνη στο βουνό. Εγώ φιλαράκι γουστάρω μόνο θάλασσα. Αυτό που μου λείπει πιο πολύ είναι αυτό, η θάλασσα φίλε, εκεί γουστάρω. Ούτε βουνό θέλω, ούτε σελέ θέλω, ούτε δροσιά θέλω. Για τα βράχια εδώ. Άντε φιλαράκι να ξεκολλήσει από εδώ πάνω κανένας βράχος. Πινακίδα έχει εδώ, άλογο με υπέα. Καουμπόιδης δηλαδή έχει εδώ, καβάλα σε άλογα. Έχει πλάκα φιλαράκι, να δούμε και τίποτα τέτοιο. Πάρα πολύ ωραία περάσματα, ε. Μέσα από οικισμούς. Δίπλα σε ποτάμι είμαστε πάλι εδώ. Έτσι, επαρχιακό δίκτυο εδώ πέρα, δύο λωρίδες δρόμος. Οδηγείς μέσα στη φύση εδώ, πολύ ωραία. Δεξιά και αριστερά στο δρόμο, είδατε τι έχουν, έχουν αυτές τις... Τα σημάδια αυτά να τα πούμε για το χιόνι. Θα ρίχνει πολύ πράγμα εδώ πάνω, φίλε. Ναι, φιλαράκι, άμα δεν ρίχνει εδώ, χιόνι πού θα ρίχνει. Έφυγε το ποτάμι από τα δεξιά μας, ήρθε από τα αριστερά. Λοκαταράχτης εδώ.
Παντού παρκέδες για ξεκούραση, φίλε. Κάνουν τη βόλτα τους εδώ πάνω στους... Άντε να δούμε πόση φωτό θα βγάλουμε. Από φωτό, φίλε, και στο πρώτο δρομολόγιο δεν είχα παράπονο. Σε κάθε στροφή κάτι θα είχε να βγάλει φωτογραφία. Ενδιαφέρον. Για ζύγισμα δεν παίρνουμε. Πού παίρνουμε όμως εδώ, είπαμε στον Κόζουμαν. Α, πάμε να πάρουμε καύσιμο. Έχεις είσοδο τώρα από κύριε φίλε ή όχι? Δεν το κόβω να έχει είσοδο από κύριε. Να είμαστε ήσυχοι τουλάχιστον από αυτό, ρε φίλε, το καύσιμο. Αν και βλέπω και το εργαλείο έχει ζημιά. Ναι ρε φίλε. Τόση χωματόδρομη, τόση... Τόσα βουνά πάνω. Δυσκύψαμε τις άντες. Τώρα φίλε, οι αλλαγές της ταχύτητας, αυτό το απότομο, το χαλάει τον ήχο. Όλα τα άλλα πολύ ωραία, είδες πως ακούγονται. Τι φρένα, τι αερόφερνα, τι αέρας, τι τα πάντα όλα. Φλάς, μόνο αυτό ρε φίλε, μια μικρή λεπτομέρεια ακόμα με τη βρούνια. Θα γίνουν τέλειοι σαν τον Craig Baum και σαν τον Max. Εδώ είπαμε Bozeman, ATS Bank στο Bozeman. Ένα-ένα φαίνονται τα χαρτιά ρε φίλε πίσω στο φορτίο που έχουν. Πάνε για ανακύκλωση αυτά. Κάτσε εδώ γιατί... Οι συνάδελφοι έχουν μακρές χαρότσες εδώ.
Να το φορτηγό το απορρίμμα το φόρο. Αυτό εδώ το έχουμε φορτίο μάγκες. Αυτό εδώ είναι. Εργαλείο, ε. Σκουπιδιάρα αμερικάνικη. Το φορτώνουμε στο low boy αυτό. Ήταν καμιά 20 τόνους και... Έτσι. Πάμε στο κέντρο εμείς του Μπόζουμαν. Να δούμε τι έχει προς τα εκεί και να φύγουμε, να ανεφορήσουμε για πάνω. Για τα φορτία αυτό που λέγαμε που είναι δύσκολο, παίρνεις τις καρότες που είπαμε τις ιδιόκτητες, βρίσκεις τα φορτία πιο εύκολα, βάζεις μια πόλη που σε βολεύει, να κάνεις λίγα χιλιομετράκια παραπάνω, δεν τρέχει τίποτα. Εγώ απλά όταν λέω ότι μερικές φορές είναι δύσκολο τα φορτία, το λέω γιατί θέλω συγκεκριμένα πράγματα για τα βιντεάκια, όχι ότι θα με πείραζε αλλιώς. Αλλιώς το κάνεις ό,τι θες. Παίρνεις από όποια πόλη το θες, πας με μια φρικάμερα σε μια άλλη πόλη, συνεχίζεις το δρομολόγιο σου, ό,τι θες κάνεις. Χαλαρά εδώ στον Μπόζουμαν, ναι. Με τα δετράκια τους. Βετσινάδικα πολλά εδώ. Εδώ τι λέει τώρα, only, μόνο αριστερά πάει από εκεί. Έχει πράγμα όμως, ε. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, έχει και εταιρείες έτσι στο περιφερειακό έξω. Μπράβο. Τώρα καβαλάμε τον 90. Να μας πάει για τον μπούτε πάνω. Τι πάθαμε τη ζημιά στο φορτηγό, ρε φίλε, αφού μια χαρά πήγαμε και στο προηγούμενο δρομολόγιο. Να είναι αυτή η φυσική φθορά που γίνεται στο παιχνίδι επειδή είμαστε και σε χωματόδρομο και τέτοιες φάσεις. Δεν ξέρω τι να πω. Τελειώσουμε εδώ στο δρομολόγιο, το πάμε ένα συνεργείο. Κρατήσουμε την καμπίνα ακόμη σε ένα δρομολόγιο έτσι. Να πάμε εδώ προς το αριστερά, δυτικά εδώ που... Εδώ που είχε μια φάση, εδώ μέσα. Να μας φύγει αυτό εδώ δηλαδή. Και μετά θα το βάλουμε την καρσονέρα πίσω. Ανεμογεννήτρης και εδώ.
Με μια φωτό φιλαράκι, τέσσερις γέφυρες. Δεν πρέπει να έχω... Δεν πρέπει να μου έχει τύχει φορά. Να τσεκάρω τέσσερις γέφυρες σε μια φωτό. Τόση γέφυρα ρε φίλε έχει δώσει τη Μοντάνα. Πολύ ωραία περάσματα. Πάρα πολύ ωραία περάσματα, φίλε. Κάτι φορίτσα, όλα τα λεφτά. Έτσι, παράκαμψε από εδώ και το πούτι εμείς. Να δούμε το viewpoint. Το viewpoint εκεί το έχει σε κάτι ορυχία ρε μεγάλη. Τι να... Να έχουμε εδώ στο πούτι ορυχία. Ορυχία έχουμε σε όλη τη Μοντάνα. Στα βουνά ορυχία, στην πεδιάδα ορυχία, παντού ορυχία ρε φίλε και εδώ. Πληροφορίες λένε ότι πολλοί από τους εκατομμυριούχους που υπάρχουν τώρα στην Αμερική, οι παππούδες τους αρχίσαν από εδώ τη φάση. Στο Gold Rush τότε, στο δεκαετία, πότε ήταν, ποια δεκαετία λόγω. 1900. Τα φτιάξανε από εδώ τα λεφτά. Σκάβανε οι παππούδες με τις αξίνες και τα τσαπιά να βρούνε χρυσό. Ήθελε τα δισέγγωνα μετά, τα κάνανε κορβέτ. Σαράντα πέντε FPS. Το μπούτε που λέτε. Κάτι έγραφε πίσω εκεί στη γέφυρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ιστορικό. Ουπ. Τι κάνανε μεγάλη. Πίσω κατηφορά. Έχει μας πει ο κατήφορος πίσω. Τι έχει εκεί πάνω. Τι είναι αυτό ρε φίλε. Κανόνι. Κοίτα να δεις πως τα έχουν χτισμένα εδώ μερικά κτίρια. Ναός, ναός, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό έχει πάνω. Σταυρός, αδέρφια.
έχει ανηφόρα φίλε εδώ πέρα. Γι' αυτό μας πήρε πίσω. Σαν το Σαν Φραντζίσκο δηλαδή. Τέτοια φάση είναι εδώ το μπούτι. Ωραίο σκηνικό όμως, ε. Γι' αυτό τώρα μου παίζουν τα FPS φίλε από τα κτίρια. Κοίτα τι κτίριο έχει εδώ. Ναι ρε φίλε, έχει κάτι φορά και το βοκάτο. Μπράβο. Ωραία διαρρύθμιση εδώ στην πόλη. Να του. Τι είναι αυτό ρε μεγάλη τώρα. Κι άλλο εδώ. Δεν πάμε καλά. Κάτσε με, μας το δείξει τώρα εδώ το... το viewpoint, μπορεί. Απάνω στον ανεφόρα ρε αδερφέ μας κρατάς να πω. Να του, κι άλλο... κι άλλη τέτοια φάση εδώ. City of Butte. Ορυχείο ρε φίλε, κανένα ορυχείο. Μνημείο για ορυχείο περνάνε αυτό. Τι και τι ορυχείο, ε. Ναι ρε μεγάλη, τέτοια φάση είναι αυτό. Γι' αυτό θα ήταν αυτή η πύργη εκεί πέρα. Όπως είναι αυτός εδώ μπροστά, με τίποτα σειρματός για να θα κατεβάζανε κάτω... από την εξόρυξη. Και θα τα αφήσανε για μνημεία. Τέτοια φάση θέλει. Ωραίο κτίριο. Water Cotter Butte Water Co. Τα κτίρια εδώ τι μπορούμε να κρίνουμε στον Πούτε, ότι η πόλη... Να του. Ναι, 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 τέτοια φάση είναι. Πρέπει να το βγάλουμε μια φωτό τώρα αυτό, πώς θα το βγάλουμε φωτό ρε φίλε. Κοίτα να δεις και πίσω τι έξι κολόνες έχει. Η ωραία ωραία φίλε, αυτοί έχουν φάει όλο το βουνό εδώ πέρα. Πολύ καλή δουλειά εδώ στο viewpoint αυτό. Και σε όλα τα viewpoint. Τα viewpoint τα φτιάχνουν φίλε τέλεια. Του δίνει να καταλάβεις τι έχει εκεί στην περιοχή που είσαι. Μαθαίνεις αυτά που δεν ξέρεις. Την ιστορία της περιοχής. Βλέπεις και τις εικόνες γυρνάει το βιντεάκι εκεί σε αυτά που θέλουν να σου δείξουν. Πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω ότι τα viewpoint ήταν μια από τις καλύτερες προσθήκες που κάνανε και εδώ και στο Euro Truck. Μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και οι μόντερ των χαρτών. Κάνει ο άλλος ένα χάρτη, θέλει να δείξει κάτι που έχει φτιάξει αυτός.
Κάνε ένα viewpoint. Πολύ κίνηση εδώ πάνω, ρε μεγάλη. Τι γίνεται? Πάμε και από εδώ λίγο να δούμε τι γίνεται και από εδώ. Και επόμενος προορισμός, το δρομολόγιο. Έλενα. Έλενα ή Ελένα. Στον τόνο θα το χαλάσουμε, ρε φίλε. Ούτε αρέσει τον καθένα. Άλλος πολύ μπορεί να είχε καμιά γκόμενα παλιά για να τη φώναζε Έλενα, άλλος Ελένα. Τι να κάνουμε τώρα. Εδώ στη μετάφραση σε εμάς το βγάζει Έλενα στα ελληνικά. Οπ. 45 FPS στο μπούτε καρφί. Εδώ είναι καλό ότι έχει κατηφορίτσα τώρα, ε. Πιάνει την κατηφορίτσα, προσοχή στα κόκκινα. Τα φανάρια. Και είσαι κύριος. Prime Rib Roadhouse. Μπριζολάδικο, φίλε. Εδώ στην Αμέρικα, μάγκες, θες δε θες, θα φας. Μια μπριζολίτσα, ένα prime rib, ένα τάκος. Θα φας, φίλοι. Σταματάς από το έτσι, αδερφέ. Είδες εδώ. Μπέρδεμα τώρα που δεν έχουμε τα σήματα απενεργοποιημένα. Γι' αυτό πρέπει να το έχεις στο νου σου. Να χωθούμε εδώ δεξιά και να βγούμε για Καναδά πάνω. Ποιος είναι αυτός εδώ? Ο 15 μας πάει στην Έλληνα. Α, ναι, ο 15 πάει μέχρι πάνω στη διασταύρωση που είναι για Glacier National Park. Έτσι, παράκαμψη εδώ δεξιά, κύριε.
Χαλαρά. Ο αδερφός μου το φυτείο είναι βαρύς εδώ. Γλυκές ανηφόρες, γλυκές κατηφόρες. Εδώ τόση ώρα φίλε με ρετά τρελή κατεβαίνει. Είδες πως σου κρατάει καλά. Το κρατάει πάρα πολύ ωραία. Πόσο έχουμε, 15 τόνους είπαμε έχω. 15 τόνους, ναι. Κοίτα να δεις φίλε, μέχρι την Έλενα μια κατηφόρα είναι. Άνοιξε το σκηνικό εδώ, ε. Φύγαμε από τα βουνά. Για να κάνουμε και τη γύρα μας εδώ στην Έλληνα μέσα. Στο προηγούμενο δρομολόγιο δεν είχαμε κάνει. Είχαμε αφήσει το φορτίο γιατί δεν είχαμε πέσει και ύπνο. Εντάξει, να πεις ούτως ή άλλως θα περνάγαμε από εδώ γιατί είναι το δρομολόγιο έτσι, αλλά γιατί να με κάνεις μια πάρα πολύ μικρή παράκαμψη. Να δεις την πόλη. Αραιοκατοικημένες περιοχές, όντως, όπως μας λέγανε στο blog. Όλη η Μοντάνα λέει ακόμα και στις πόλεις μέσα είναι αραιοκατοικημένη. Σε μερικές φάσεις εδώ μέσα στις πόλεις που πέφτουν τα FPS που λέμε, μπορεί να φταίνε και τα μοντάκια, το mod αυτό του Jessica, το AI, γιατί προχθές διάβαζα κάτι σχόλια εκεί που τα ανεβάζει στη σελίδα και του λέγανε ρε φίλε για την παλικάρια, ρε εσύ φτάνει, μην ανεβάζεις άλλα, μην βάζεις άλλα αυτοκίνητα στο πακέτο,
Έχει τρελαθεί το παιχνίδι στο λαγκάρισμα. Μπορεί να είναι από αυτό, ρε φίλε, μπορεί. Τι, μας έμεινε από αέρα το εργαλείο, δεν έχουμε αέρα. Ναι. Ναι ρε φίλε, φρένο ατζαμίς, τι θα κάνει το φορτηγό. Και μπορεί να είναι και από αυτό. Γιατί έχει πάρα πολύ πράγμα στο... Ωραίες εταιρείες εδώ και πάρα πολλές εταιρείες στην Έλληνα. Κοίτα να δεις τι ωραία που τα έχουν διαρρυθμισμένα. Μπράβο. Και δεν είναι μόνο αυτό με το AI, με τα αμάξια, με τα γιοταχή. Είναι και το άλλο με τα φορτηγά, με τα μηχανάκια. Σε κάποια φάση μαζεύεται πολλά. Αν και μέχρι τώρα δεν είχα δει προβλήματα με αυτά τα μότους του Jazzycat. Αλλά όντως φιλαράκι είναι πολλά. Έξι και μισή. Θα φτάσουμε τσίμα τσίμα φιλαράκι, θα φτάσουμε. Great Falls. Το πάμε έτσι. Το πάμε έτσι φίλε. Μια ευθεία είναι. Καύσιμο έχουμε. Ας πάρει βράδυ τώρα και θα δούμε τι θα γίνει. Οι σερίφηδες την πέσανε για καφέ. Γιατί που λέτε με τον Jazzycat. Φτάνει τόσα αυτοκίνητα λέει, δεν θέλουμε άλλα, μην βάζεις άλλα λέει. Αυτό εδώ στο αμερικάνικο, όχι για το Eurotrack. Εκεί έχει χαθεί η μπάλα. Εκατοντάδες αυτοκίνητα πρέπει να έχεις σε εκείνο το μότρο, φίλε. Και ανεβαίνουμε πάλι στο 15, πάλι στο 15 θα ανέβουμε. Μάλλον. Είναι αυτό εδώ μεγάλο. Αυτά που είχαμε στο Βιετνάμ είναι. Τα λέγανε ρε φίλε αυτά τα ελικόπτερα που κατεβαίνανε τα Αμερικανάκια εδώ στο Βιετνάμ. Μας τα είχαν δώσει και εμάς μετά αυτά. Τέτοια φάση περνάτε αυτό.
Λοιπόν, μάγκες, πάλι στο 15. Που θα μας βγάλει στον προορισμό. Great Falls, φίλε. Τους καταλαβαίνουμε και από το όνομα. Καταράκτης και θα έχει δουλειά. Μερικές φορές το skybox τα σπάει. Και γενικά το έχουμε ξαναπεί ότι όταν είναι πολύ νωρίς το πρωί και, ή όταν πάει στο δειλινό να βραδιάσει, τότε βγαίνουν τα καλύτερα χρώματα στο παιχνίδι. Πάλι ποτάμι ρε φίλε, περνάμε. Να δεις εδώ οι συνάδελφοι φρουτιγατσίδες. Pedal to the metal, φίλε. Μ' αγαπάνε τον γκάζι όλοι, τι να κάνουμε. Κόπη και καρότσα στη μέση του αδερφού. Ωραία φίλε. Και λέμε και εμείς πάθαμε αβαρία, ξύσαμε λίγο το φορτηγό και είχαμε 1% ζημιά. Ο αδερφός έπαθε ολική καταστροφή μεγάλη. Welcome to Montana. Μπαίνουμε ρε μεγάλη εμείς στη Μοντάνα. Παρακάτω. Το δίκτυο τα σπάει φίλε εδώ, κοίτα να δεις ότι έχουν φτιάξει το GPS. Πολύ πράγμα. Τη φανάρια, ούτε στροφές, ούτε ιστορίες. Ρολάρει πολύ ωραία εδώ. Οπ.
Κάτσε να πιάσουμε σε αυτό το ρεύμα εδώ, γιατί σε κάποια φάση μετά στρίβουμε αριστερά για να πούμε στο Great Falls μέσα. Πάμε για κέντρο. Τα κόκκινα εδώ του περιφερειακού θα μας πιάσουν, ρε φίλοι, τώρα. Τι ώρα πήγε? Να σε πεις και το σκοτάδι. Να δούμε το viewpoint, να είναι εντάξει, να το πάρουμε μάτι. Άμα δεν δούμε τους καταράκτες, τι κάνουμε? Τόση ώρα πάμε περιφερειακό στο Great Falls εδώ. Πόσο μεγάλη είναι αυτή η πόλη, ρε φίλε? Μεγαλούτσο γίνεται. Βάλαμε και εμείς να πάμε από εδώ για να βρούμε το... κόψτε και καμιά κλίση. Για να βρούμε το viewpoint. Έχει πολύ πράγμα, ε. Εδώ φαίνεται αυτό που λέγανε αραίο κατοικημένη Μοντάνα και μεγάλη σε έκταση. Κοίτα εδώ να δεις τι γίνεται τώρα. Πόση ώρα πάμε περιφερειακό, ρε φίλοι, για να πούμε... για να πούμε κέντρο. Πάρα πολύ ωραίο κατοικημένη φάση εδώ. Farmer's Barn. Σιτηρά, σπόρια, ιστορίες. Γιατί μας είπαν ότι θα έχουμε τέτοιες βιομηχανίες εδώ. Έχει πολύ αγροτική βιομηχανία, να το πούμε έτσι, η Μοντάνα εδώ προς τα κάτω.
Αλάνια, οι αγρότες που, λένε, που λέτε είναι έξω στα χωράφια και σπέρνουνε. Εδώ γραφείο έβρισης εργασίας ήταν αυτό, είπαμε. Το viewpoint πώς μας το δείχνει? Μας το δείχνει ό,τι ώρα έχουμε εδώ πέρα τώρα βραδάκι, δηλαδή θα μας το βγάλει? Να αλλάξω την ώρα ρε φίλε, να το πάρουμε λίγο μάτι. Τι γίνει το δεκάτο ρε φίλε? Είναι αυτά τα πράγματα εδώ ρε μεγάλε. Ω φιλαράκι. Κάτσε το αλλάξω λίγο την ώρα για να μας πάει λίγο. Να το πάρουμε μάτι καλά. Great Falls. Εδώ είναι τα Great Falls φίλε, ναι, στην πόλη. Τι είναι αυτό ρε φιλαράκι εδώ? Θα το κοιτάξω μετά στο Google, μιας και δεν μου έρχεται τίποτα στο μυαλό. Σαν φράγμα, τι είναι τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, τώρα μας δείχνει και την πόλη, αλλά πιστεύω ότι το αξιοθέατο να είναι αυτό εκεί κάτω. Καταράκτησε αυτή εκεί, να το πούμε έτσι. Ένα φράγμα ρε φίλοι να είναι αυτό εδώ, κοίτα. Είναι φράγμα. Πολύ ωραίο σκηνικό όμως, ε. Μετά κάτω εκεί που φεύγει το νερό, βράχια στο ρύζι και είναι πολύ ωραία φάση. Ό,τι πρέπει για φωτό είναι εδώ τώρα που έχουμε παρκάρει. Πολύ ωραία. Πολύ δυνατό viewpoint. Frog. Αντί να γράφει Ford, γράφει Frog. Το τσαγκάλι ρε φίλε. Ή να είναι της SES αυτά. Της SES πρέπει να είναι. Άμα ήταν του Τζέζι θα έγραφε Ford. Πάσα έτσι. Ωραία φίλε. Πλάγιο με τοπική. Πάει το Mustang. Είδες, γι' αυτό μας λένε αυτή η προσοχή μόλις βγάζετε τα σήματα αυτά για τους δρόμους. Έφυγε σε ένα σοκάκι παρακάτω
Την έκανε στη Λαλακία. Ωραία εταιρεία εδώ, ε. Πού θέλουν τα παλικάρια τώρα εδώ να δώσουμε, εδώ πέρα. Είναι λίγο μακριά η καρότσα. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία φάση και σήμερα. Λίγα τα μίλια, αλλά είχε ενδιαφέρον. Είδαμε ωραία πραγματάκια. Φύγαμε εδώ από την παρακίδα, είπαμε. Από τον US-14 και ανεβήκαμε για Great Falls. Είδαμε εδώ τις φάσεις του Yellowstone. Περάσαμε από Bozeman. Ανεβήκαμε στον 90, πήγαμε στο Μπούτε εδώ στο viewpoint με τα ορυχεία και τις ιστορίες. Και το Μπούτε ωραία, πολύ καλοφτιαγμένη. Ξανά στο 15 περάσαμε από Έλενα να τη δούμε, μια και δεν την είχαμε δει στο προηγούμενο δρομολόγιο. Ξανά στο 15 φίλε και πήγαμε Great Falls. Great Falls εδώ, όλα τα λεφτά. Ποταμάκι, φράγμα μικρό, καταράχτες, ιστορίες. Ωραίο σκηνικό. Εδώ να βρούμε μέσα ένα, να κλείσουμε όλη εδώ τη φάση και μετά πάμε στις πεδιάδες της Μοντάνα, φίλε. Τα λέμε στο επόμενο.